και θα συγκρίνουμε τώρα την Τσέλσι, τον Άγιαξ και την Μπέτις και θα βάλουμε στο ίδιο μοτίβο. Αυτό. Εντάξει. Γίνεται όμως από χθες. Πάει να περάσει. Λίγο. Καλά, εντάξει, μέχρι να γράψει ο Κόλκας το γνωστό του μπλοκ. Συχάματα, τα γνωστά αυτά που δεν δυναμικεί στο κλίμα. Τα ήρεμα. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για άμπαλους. Το κακό είναι ότι θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες στον μεγάλο τίγρη. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Εντάξει, στον γνωστό λόγιο που μας έβγαλε Μάο-Μάο. Και χρησιμοποιούν ποδοσφαιρικά επιχειρήματα τα οποία είναι όχι δευτέρας δημοτικού. Μιλάμε τώρα για αυτός που καταλαβαίνει να γελάει. Τρελαίνομαι με τους δικούς μας που τσιμπάνε. Τρελαίνομαι. Τι να συγκρίνω, ρε. Τι να συγκρίνω. Ο Άγιαξ έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της σύγχρονης ιστορίας του, παίρνοντας παίκτη, ωραία, από την ομάδα που πήγε να πέσει στην Premiership. Πέρσι. Είναι έτσι, δεν είναι. Έτσι. Ο Τάντης δηλαδή που έχουν αλλάξει, ωραία, τα στριπτιζάδικα τιμές για να πάει ο Τάντιτς. Έχει στριπτιζάδικα στο Άμστερνταμ. Για να πάει ο Τάντιτς, ωραία, στον Άγιαξ. Εντάξει, έπεσε στη Southampton που σώθηκε τελευταία αγωνιστική. Και εμείς παίζαμε με την Τσέλσι. Ωραία, η οποία είχε τον Πέδρο, τον οποίο δεν τον συνάντησαν οι δικοί μας στη χειραψία στην αρχή. Δεν συναντήθηκαν. Ωραία. Είχε τον Ρούτιγκερ, ο οποίος τελευταία μονομαχία που έχασε ήταν το 1945 στον βομβαρδισμό του Βερολίνου. Τον Καντέ που πρέπει να τρέχει μέχρι τον σήμερα. Τον Καντέ, ο οποίος έχει τους σφιγμούς που έχω εγώ στην παραλία μετά την τέταρτη ώρα, τους έχει μονίμως κάνοντας sprint. Εντάξει, τον Ζοζίνιο που τελευταία κακή του πάσα ήταν με Πασόκ. Εντάξει, τον Αλόνσο που έχει διψήφια γκολ σαν αριστερός μπακ. Εντάξει, τον Αφιλικουέτα που έχει σβήσει ό,τι παίκτη υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή υψηλού επίπεδου. Ωραία. Τον Γουίλιαν ξέχασε. Τον Γουίλιαν που υπάρχει μονομαχία, υπάρχει ένα με έναν. Πρέπει να βρεθεί αυτή η φωτογραφία. Αν δεν έχει φωτογραφία, ο υπτάμενος Βερβέγγιος θα κυνηγηθεί στο θάνατο που έχει ο Μπίσες Βαρτιμπάλα και είναι μπροστά του Γουίλιαν. Ναι, αν ναι, δεν ναι. υπάρχει αυτή η φωτογραφία, παραιτηθείτε όλοι οι φωτογράφοι, ακόμα και αν πετάτε και βγάζετε φωτογραφίες από τα 2.000 πόδια. Ωραία. Φυγέτε όλοι, άμα δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Ξέσπασμα. Ναι. Πες. Εντάξει, και συγκρίνουν τώρα οι ταγαρομπαστούνοβλαχοι, ωραία, του αθλητικού ρεπορτάζ. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ που δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει απέναντι στην Τσέλσι. Γεγονός. Ωραία, γεγονός, ρε. Με την ΑΕΚ που έφαγε τρίγκολο σε ένα ημίχρονο από έναν ο οποίος θα μπορούσε να είναι κάλλιστα πατατάκια, όπως Κοφίκο, όπως το λέγανε. Ο Φοφίκο, πώς το λέγανε, ρε. Πατατάκια που να λες τώρα. Ναι, θα για να κολλήσω. Συμπτωματικά. Για να κολλήσω το θέμα του. Ναι. Εντάξει, και έπεσε με παιδάκια. Μόνο ο Τάντης ήταν σε ηλικία άντρα.